Καλησπέρα σας και Έρωσο. Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, μεθαύριο 12 Οκτωβρίου, με χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να διαγνώνονται καθημερινά με ρευματικές παθήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών, περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες ενήλικες πάσχουν από ρευματικές παθήσεις. Κοντά μας σήμερα ο διδάκτορ Αλέξανδρος Αδριανάκος, ρευματολόγος, καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας και συγγραφέας 200 και πλέον επιστημονικών εργασιών, δημοσιευμένων σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Έρωσο, εξαιρετική χαρά και τιμή που σας έχουμε σήμερα στο Έρωσο. Καλησπέρα, Έλενα. Έρωσο, σε εσένα και στους ακροατές. Εύχομαι καλή επιτυχία και φέτος όπως και πέρσι, καλή αρχή στην εκπομπή. Και η τιμή είναι δική μου που είμαι απόψε μαζί σας. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε. Διαβάζω εδώ, ηγηθήκατε της πρώτης πανελλήνιας επιδημιολογικής έρευνας για τις ρευματικές παθήσεις, κύριε καθηγητά. Ποια είναι τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας? Η έρευνα ανέδειξε ότι οι ρευματικές παθήσεις είναι ένα πολύ μεγάλο ιατροκοινωνικό πρόβλημα. Διότι πρώτον, οι ρευματικές παθήσεις είναι πολύ συχνές. 27% των ενηλίκων παρουσιάζουν κάποια ρευματική πάθηση. Μάλιστα. Και δεύτερον, σε σύγκριση που κάναμε με όλες τις ομάδες παθήσεων, οι ρευματικές παθήσεις είναι το πιο συχνό αίτιο μακροχρόνιας σωματικής ανικανότητας, αναπηρικές συντάξεις κτλ. Πιο συχνό αίτιο απουσιών από την εργασία και χρονίου προβλήματος υγείας και ιατρικών επισκέψεων. Κύριε καθηγητά, κύριε Ανδριανάκο, ποια είναι τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι ασθενείς? Επειδή είναι πάρα πολλές οι παθήσεις αυτές, είναι γύρω στις 200, τα συμπτώματα είναι ποικίλα, αλλά υπάρχει ένα κοινό σύμπτωμα που είναι και το κυριότερο σε όλες τις παθήσεις. Είναι ο πόνος. Ο πόνος που ανάλογα με την πάθηση μπορεί να εντοπίζεται σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις, στένονται στη μέση ή στον αυχένα. Αυτό το σύμπτωμα πρέπει να οδηγήσει έγκαιρα τον ασθενή στον ειδικό γιατρό, τον ρευματολόγο. Τι είναι η αρθρίτιδα? Η αρθρίτιδα περιλαμβάνει δύο τύπους αρθρίτιδας. Τις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες και την οστεοαρθρίτιδα. 15% των Ελλήνων παρουσιάζουν αρθρίτιδα. Δράτωμε της ευκαιρίας. Είπατε συχνότητα. Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο λοιπόν της πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω αρθρίτιδας? Κάναμε πάλι σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων και είναι το τρίτο κατά σειρά συχνότητας. Πρώτος είναι οι υπόλοιπες ρευματικές αρθρίτιδες. Μετά είναι οι καρδιαλιακές και τρίτο αίτιο είναι η οστεοαρθρίτιδα. Με ποσοστό 20% από όλη τη μακροχρόνια σωματική ικανότητα και αναπηρίες που δίνονται στους ανθρώπους. Κύριε καθηγητά, μπορούμε να επιτύχουμε ύφεση της νόσου και με ποιο τρόπο? Ναι, σήμερα μπορούμε να πετύχουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων, ακόμη και ύφεση των σοβαρών ρευματικών παθήσεων, με δύο προϋποθέσεις. Πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη και ορθή θεραπευτική παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό διαπιστώσαμε και στην έρευνα. Σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες, τα φάρμακα, τι ρόλο παίζουν στη νόσο αυτή? Πέρα από τα φάρμακα μπορούμε να πετύχουμε και πρόληψη σε ορισμένες παθήσεις, αρκεί να έχουμε υπόψη μας ορισμένους παράγοντες που μπορούμε να τροποποιήσουμε, όπως είναι η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η κατανάλωση νοπευματών οπωτών κτλ. Σε λεπτομέρειες προφανώς δεν μπορούμε να μπούμε. Τα φάρμακα είναι ποικίλα, αλλά θα σας πω ότι τις σοβαρές ρευματικές παθήσεις, τις σοβαρές μορφές της αρθρίτιδας τις αντιμετωπίζουμε με τα φάρμακα, τα λεγόμενα τροποποιητικά. Δηλαδή αυτά που τροποποιούν τη φυσική πορεία των παθήσεων και μεγάλη εξέλιξη, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στη ρευματολογία αποτελεί η εισαγωγή των βιολογικών φαρμάκων στη θεραπευτική τους. Μάλιστα. Αυτά όλα τα φάρμακα και ανάλογα με την περίπτωση μπορούμε να πετύχουμε και ύφεση, να σταματήσουμε δηλαδή αυτές τις παθήσεις. Πολύ σημαντικό. Ο άρρωστος να είναι καλά και να αποδοθεί στον εαυτό του πρώτα απ' όλα, να είναι υγιής, στην οικογένειά του και στην κοινωνία και στην παραγωγικότητα. Να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τους τηλεθεατές μας. Βεβαίως, ότι σήμερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όχι μόνο την αρθρίτιδα αλλά και όλες τις ρευματικές παθήσεις, διότι έχουμε τις δυνατότητες χάρη στις πρόοδες της ρευματολογίας, αρκεί ο ασθενής να ξέρει ότι όταν παρουσιάσει ένα πόνο
στην άρθρωση, σε μια άρθρωση, στη μέση, στον αυχένα, στα χέρια, στα πόδια, να επισκεφθεί έγκαιρα το ρευματολόγο. Να αποτανθούμε σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Στους ρευματολόγους. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να συμβάλλουμε στην πρωτογενή πρόληψη αρκετών ρευματικών παθήσεων και με τη βοήθεια της επιστήμης να κάνουμε την ποιότητα της ζωής μας καλύτερη, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις ασθένειες αυτές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Έως τότε, έρωσο. Να είμαστε όλοι γεροί. Καλό Σαββατοκύριακο.